αυτός δεν υπήρχε ούτε σαν υποψία στο μυαλό του πατέρα του. Ένα μύθο θα σας πω που τον μάθαμε παιδιά. Μέσα δεκαετίας του 60, ένας πιτσιρίκος στον Πειραιά, στον Αργοναύτη, κάνει πράματα και θάματα. Κάνει γιογιό με την μπάλα, παίζει με το αριστερό σαν τον George Best. Όλοι τρέχουν να τον δουν από όλη την Ελλάδα. Το όνομά του Γιώργος Δελικάρης. Τον κερδίζει ο Ολυμπιακός, ενώ τον διεκδικούσαν ο Εθνικός, η ΑΚ και ο Παναθηναϊκός. Τον κερδίζει ο Ολυμπιακός και πηγαίνει το καλοκαίρι του 69. 18 χρονών παιδάκι. Σε δύο μήνες βάζει το πρώτο γκολ με τον ΠΑΟΚ. Όλοι έχουν τρελαθεί με αυτό το αδιανόητο ταλέντο. Στον Ολυμπιακό κάνει τρομακτικά πράγματα. Η φήμη του ξεπερνάει τα σύνορα με μια δήλωση του Franz Beckenbauer. Πάρτε αυτό το μικρό στην Bayern. Δεν πήγε ποτέ στην Bayern. Είναι ιδιότυπος χαρακτήρας, αλλά στο γήπεδο μαγεύει θα τον George Best. Οπότε, κάποια στιγμή συγκρούεται, έχει πάρει με τον Ολυμπιακό 3 πρωταθλήματα και 3 κύπελα, είναι ο αναδιαφυσβήτητος αρχηγός. Κάποια στιγμή συγκρούεται με τη διοίκηση, διότι θεωρεί ότι τον φύγουν δίνοντας το περιβραχιόνιο στον Κώστα Ιδινίου. Σταματάει να παίζει, η σύγκρουση προχωράει και κάποια στιγμή είναι το μεγάλο μπαμ. Το καλοκαίρι του 78, έχοντας σταματήσει να παίζει στον Ολυμπιακό κάποιους μήνες, πηγαίνει στον Παναθηναϊκό. Η χώρα χωρίζεται στα δύο, Πειραιάς και Αθήνα, σύνορα για τον Γιώργο Δελικάρη. Στον Παναθηναϊκό ξεκινάει, κάνει πράγματα και κάποια στιγμή, εντελώς ξαφνικά, το 1981, σταματάει το ποδόσφαιρο στα 30 του χρόνια. Όλοι οι μεγάλοι ρεπόρτερ της εποχής τον έψαναν, χτυπούσαν τα κουδούνια. Άφαντος, εξαφανισμένος ο μεγάλος Γιώργος Δελικάρης. Χάνεται από προσώπου γης και επανεμφανίζεται το 2005 στη λέσχη του Ολυμπιακού. Υπογράφοντας αυτόγραφα, λέει: «Μετάνιωσα στη ζωή μου για ένα πράγμα που έφυγα από τον Ολυμπιακό. Τα υπόλοιπα μην τα ρωτάτε. Θα τα πάρω στον τάφο μου». Σταμάτησε το ποδόσφαιρο στα 30 του χρόνια, έχοντας κάνει τρομερά πράγματα και στην Ευρώπη. Είναι ο πρώτος Έλληνας που έπαιξε στη μεικτή κόσμου με τον Κρόιφ, με τον Μπέκενπάουερ, με τον Μπελέ και με τον Εουσέμπιο. Αυτός ήταν ο Γιώργος Δελικάρης. Να είναι καλά το παλικάρι. 70 πια το 2021. Ευτυχώς είναι σε καλά χέρια και το φροντίζουν. Ίσως κάποτε μάθουμε το μυστικό του Γιώργο Χελάκη. Προχώρα, ξεκίνα να βρεις τον Γιώργαρο. Θέλω να πω κάτι για τον Δελικάρη. Να πεις, Γιώργο. Θέλω να πω κάτι. Το 2006, ένα χρόνο μετά, τον ρώτησα ποια, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, ποια ήταν η καλύτερη του στιγμή στο γήπεδο. Και μου απάντησε: «Τις Κυριακές τα μεσημέρια». Του λέω: «Μα όλα?». «Ναι», μου λέει, «όλα. Ερχόντουσαν τα παιδιά», μου λέει, «από την Τραπετσόνα και από το Κερατσίνι. Δεν είχαν λεφτά, δεν είχαν να φάνε. Πήγαινα τα τάιζα και τους έδινε το εισιτήριο να μπουν στο γήπεδο. Αυτή ήταν η καλύτερη μου στιγμή στο γήπεδο και αυτός είναι ο μοναδικός και ανυπέρβλητος μύθος του Γιώργου Δελικάρη». Και βεβαίως το γκολ με την Δυτική Γερμανία, το 2-2. Αλλά το 2-2 έχει σηκωθεί με καράτε σαν τον Μπρους Λι και σκοράρει. Το βλέπουμε εδώ. Αυτό είναι δείτε πώς θα σηκωθεί τώρα. Δείτε εδώ το Δελικάρη. Μικρούλη, εύχομαι όταν μεγαλώσεις να κάνεις τέτοια πράγματα. Ας μη σε πούνε μύθο, αλλά να κάνεις πράγματα να τα χαρίσεις και εσύ και εμείς. Εγώ έναν Μικρούλη, όπως λες, που τον χαϊδεύεις και καλά κάνεις, που βάζει τόσα γκολ και εντυπωσιάζει, το Δημήτρη Πινακά, που είναι μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα, θέλω να το ρωτήσω, είναι διδακτικά αυτά το παρελθόν, τους βλέπεις παλιά ή έχεις κάποια είδωλα που θες να τα ανακαλέσεις τη μνήμη σου και να τα δεις μέσα από παλιά βίντεο και εικόνες? Σίγουρα είναι πολύ όμορφες στιγμές αυτά. Και ναι, το είδωλό μου, όπως έχω ξαναπεί, είναι ο ποδοσφαιριστής ΑΕΛ, ο Βασίλης Καραπιάλης, από εκείνη την εποχή. Πολύ ωραία. Και εμείς πάμε σε βιρτουόζους της μπάλας, να ευχαριστήσουμε και πάλι το Μένιο.